Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Πετρόπουλο, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και το βασικό και πρώτο ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, γιατί να δοθεί ευκαιρία ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί την απερχόμενη κυβέρνηση. Κύριε Δημητρίου, εγώ τις εκλογές δεν τις βλέπω ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη ευκαιρία. Η επιλογή του ελληνικού λαού είναι στηριγμένη ή θα πρέπει να είναι στηριγμένη στη γνώση των πραγμάτων. Επομένως, δεν είναι τυχαία η επιλογή που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να είναι μια σοβαρά μετρημένη επιλογή με βάση την εμπειρία, με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, με βάση την προοπτική που βάζεις εσύ για τον εαυτό σου. Και επομένως, δεν είναι ευκαιρία, είναι επιλογή συνειδητή. Έχετε δίκιο όμως να λέτε για ευκαιρία, διότι παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια καταστροφή στη χώρα, εν τούτης εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία που ήταν συντελεστής αυτής της καταστροφής να διεκδικεί την διακυβέρνηση της χώρας. Και το ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες ευρωεκλογές έβαλε αυτή την γλώσσα, στη γλώσσα σας τη λέξη ευκαιρία, πολιτισκέφθηκα. Θεωρώ όμως ότι αν γίνει αναμέτρηση των προγραμμάτων και η εμπειρία συμβάλλει στην επιλογή της ορθής λύσης για το μέλλον, δεν έχει καμία πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να βγει και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την προσπάθεια που κάνει. Βέβαια, είμαστε σε μια βουβή προεκλογική περίοδο, κλείνει, επειδή συνέπεσε σχεδόν ακριβώς μετά τις ευρωεκλογές. Και λίγο τα προγράμματα δεν ακούστηκαν όσο θα έπρεπε να ακουστούν. Γιατί ακόμα στην κοινή γνώμη και στα μίντια κυριάρχησε η διαφορά των ευρωεκλογών και όχι τόσο τα προγράμματα. Αυτό θεωρείτε ότι σε αυτό το διάστημα των 30-40 ημερών ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να το επικοινωνήσει? Θα το δούμε στο αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι ήταν μια δύσκολη δοκιμασία αυτή για να επικοινωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ελληνικό λαό τα επιτεύγματα που είχε όλο αυτό το διάστημα. Θα έλεγα ότι ακόμα και οι ίδιες τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζουν το έργο που έχουμε συντελέσει. Όμως υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία ακούγονται με έναν τρόπο υπόκοφο, όχι πολύ βροντερά όπως είναι. Όπως αυτό που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος του Sky, ότι τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ μαξιλάρι που έχει δημιουργήσει η κυβέρνησή μας με τις θυσίες του ελληνικού λαού ασφαλώς και με ένα αγωνιώδη τρόπο αύξηση των αποθεματικών της χώρας για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που έχουμε, να ξεχρεώσουμε το νομισματικό ταμείο και να έχουμε και ένα ακόμα κάποιο ποσό για να, σημαντικό για να συνεχίσουμε τα αναπτυξιακά βήματα της χώρας, είπε να τα δώσουμε στις τράπεζες. Σήμερα το είπε. 37 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί να τα δώσουμε στις τράπεζες για μια νέα ανακεφαλαιοποίησή τους. Μετά από την προηγούμενη που έγινε μετά το 10, άλλη μια ακόμα. Και να μηδενιστούν οι δυνατότητες της χώρας, ξέρετε, και να προχωρήσουμε σε μια επιστολιπτική γραμμή για το μέλλον. Αυτό που έλεγε δηλαδή ο κύριος Στουρνάρας όταν ήταν υπουργός οικονομικών και το κοινάλ μας με την Νέα Δημοκρατία. Αν κάνουμε αυτό, δηλαδή ξοδεύσουμε τα 37 δις μαξιλάρι για να τα πάρουν ξανά οι τράπεζες και να πάρουμε με επιστολιπτική γραμμή πάλι μέτρα προστασίας μελλοντικής ανάγκης της χώρας, που σημαίνει συνοδεία μνημονίων ξανά, είναι όχι μηδέν. Πάμε ξανά πίσω στην αρχή. Η ολική επαναφορά της πολιτικής, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, του Σαμαρά και του Βενιζέλου, όπως όταν ξεκινούσε τα μνημόνια. Αυτό ο ελληνικός λαός δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν θα το μάθει μέσα από τη δική σας κάμερα. Δεν ξέρω πόσοι άκουσαν σήμερα αυτό το μαντάτο που είναι κακό για τη χώρα. Ειλικρινές μαντάτο. Ειλικρινής είδηση. Δεν ξέρω πώς θα το αναλύσουμε σωστά. Αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Ξέρετε, εμείς φέραμε την Ελλάδα σε ένα αριθμό ανάπτυξης 2,2% από 0,6% που ήταν το 2014 το Δεκέμβρη.
όταν η χώρα υποτίθεται είχε πετύχει την έξοδο. Έχουμε τριπλασιασμό και ενώ είμαστε εδώ και έχουμε αυξήσει όλα τα μεγέθη και στην παραγωγή και στις εξαγωγές και στις επενδύσεις, έχουμε καλύτερη κατάσταση, απείρως καλύτερη στα νοσοκομεία, έχουμε φαρμακευτική ιατρική κάλυψη όλων των πολιτών, έχουμε ένα καλό, καλά διαμορφούμενο ΑΕΠ, δεν έχουμε ολοκληρώσει, μείωση της αργίας σημαντική, αλλά που παραμένει σε έναν βαθμό. Υπουργέ, μήπως δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Ο κόσμος ξέχασε εύκολα κάποιες εικόνες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, όπως το να μην μπορεί κάποιος που δεν έχει ασφάλιση να νοσηλευτεί ή να θεραπευτεί ή να πάρει τα φάρμακά του, ή την εικόνα που βλέπαμε είτε να πηδούν από το 4ο και το 5ο και τον 6ο όροφο και να έχουμε αυτοκτονίες σωριδών, είτε να τρώνε κάποιοι συμπολίτες μας από τα σκουπίδια. Μήπως αυτές οι εικόνες φαντάζουν πλέον τόσο μακρινές και έχουν πάει πίσω-πίσω στο θυμικό και δεν μπορεί ο κόσμος να τις επαναφέρει. Κύριε Δημητρίου, δεν έχετε άδικο να επισημαίνετε αυτό το σύμπτωμα, το ψυχολογικό που έχει κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος, να αποδιώχνει στα κατάβαθα της μνήμης πράγματα τα οποία προκαλούν αποτροπιασμό, στεναχώρια, δυσχέρεια. Όλοι μας το κάνουμε. Όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος να μην προσπαθεί να βάλει βαθιά αυτό που προκαλεί η θλίψη. Και αυτό γίνεται σε ένα μαζικό τρόπο. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι άνθρωποι αυτοί που συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικό για να φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είχαν και την προσδοκία ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Ο τρόπος που θεωρούσαν όλοι ότι θα λυθούν είναι με την αποδέσμευσή μας από τα μνημόνια αμέσως. Αυτό δεν συνέβη. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια επί 6 μήνες της κυβέρνησης αυτής, κατά τον πρώτη περίοδο, να απαλλάξει τη χώρα από αυτά τα δυσβάστακτα βάρη. Ιανουάριο πρωτοφανή, με Σεπτέμβριο του 2015. Πρωτοφανή για τη χώρα και μόνο για την Ελλάδα. Ούτε για την Ιρλανδία, ούτε για την Πορτογαλία, ούτε για την Ισπανία μπήκαν τέτοιες παράμετροι βαρίες. Είχαν μπει όμως ήδη για την Ελλάδα. Είχαν μπει από το πρώτο μνημόνιο και από το δεύτερο μνημόνιο. Δεν μπήκαν στο τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο που υπογράψαμε εμείς ήταν ένα μνημόνιο αποχώρησης οριστικής και αποδέσμευσης από τα μνημόνια τα δύο προηγούμενα. Γιατί πραγματικά είχε παραμέτρους τέτοιες που θα μπορούσε η Ελλάδα να εκπληρώσει. Αυτό είχαμε μετρήσει. Πάλι με δυσκολίες, πάλι με βάρη στο λαό. Προφανώς δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για κανέναν. Η ανεργία έπεσε μεν στο 18% από το 28%, αλλά 18% ήταν άνεργη. Εμείς πήραμε μέτρα προστασίας, υποβοήθησης των φτωχών στρωμάτων και εκείνο το στρωμάτων που ήταν πλούσια πριν, αλλά για να φτωχά και πανφτωχά. Αυτός ο κόσμος που ήθελε αμέσως η ζωή του να αλλάξει ή πάντως πολύ γρήγορα να αποκατασταθεί στα επίπεδα που είχε πριν από το πρώτο μνημόνιο, έχει δυσφορία. Είναι λογικό να έχει δυσφορία. Είναι ανθρώπινο αυτό. Αλλά τη στρέφει τη δυσφορία του σε κακό λήπτη. Δεν είναι η κυβέρνηση δική μας που θα έπρεπε να αποδοκιμάζεται. Γιατί αν η δική μας κυβέρνηση δεν πέτυχε κάτι ακόμα, είναι αυτό που παρέλαβε ως πρόβλημα. Λύσαμε πολλά προβλήματα, δεν τα λύσαμε όλα. Άρα θεωρείτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος πίστευε ότι πάρα πολύ γρήγορα, με οποιοδήποτε τρόπο, η ζωή του θα είχε μια αισθητή βελτίωση, μια βελτίωση που θα ήταν εμφατική. Αυτό δεν έγινε, έγινε σταδιακά, έγινε πιο αργά και υπάρχει δυσαρέσκεια για τους χρόνους και τον τρόπο. Ναι, είναι λογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια. Εγώ δεν καταλογίζω στους πολίτες την ευθύνη γιατί αισθάνονται δυσφορία που ακόμα το παιδί τους είναι άνεργο, που ακόμα το παιδί τους βρίσκεται εκτός Ελλάδος για να εργάζεται, για να σπουδάζει, που έχει ακόμα μεγάλες οφειλές για να ξεχρώσει την πρώτη κατοικία και να μπορεί να πραγματικά να διαχειριστεί τα θέματα της ζωής του, της καθημερινής και της ανάγκης του. Όμως πρέπει να τους πω και πρέπει και να σκεφτούν ότι εμείς στηρίξαμε την προσπάθεια όλων μαζί να βγούμε όρθιοι από αυτή την κρίση. Βγήκαμε από τα μνημόνια του 22 Αυγούστου. Μπορεί να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια με την Νέα Δημοκρατία και το σχέδιο που έχει. Αλλά η δική μας πολιτική προοπτική ήταν ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και καλά επιτεύγματα. Αντιλαμβάνομαι όμως, επαναλαμβάνομαι,
την κατάσταση του πολίτη, ο οποίος παραμένει άνεργος, είναι στο 18%, δεν είναι στο υπόλοιπο 10% που έφυγε από την ανεργία. Ο οποίος παρόλο που έχει στέγη ακόμα, έχει προστασία της κατοικίας, 200 εκατομμύρια ετησίως διαθέτει το Δημόσιο Ταμείο με απόφαση της δικής μας κυβέρνησης σε όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δόση της δανειακής ρύθμισης που άρχισε από 1η Ιουλίου η πλατφόρμα για να επεξεργάσει τα δεδομένα κάθε πολίτη. Καταλαβαίνω την περίπτωση του πολίτη που έχει την αδυναμία να μπορεί να νιώσει ότι αύριο θα έχει ανάπτυξη στην δουλειά του παιδιού του. Όλα αυτά είναι προβλήματα, αλλά πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Αν συγκρίνουμε για όλους μαζί ποιο είναι το σημερινό επίπεδο σε σχέση με το επίπεδο όλων μαζί, το 2014 το 2013, μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι βελτιώνονται τα πράγματα, όχι το ίδιο γρήγορα για όλους. Όσο πιο βαθιά ήταν στο πρόβλημα κάποιος, τόσο πιο δύσκολα βγαίνει από το πρόβλημα αυτό. Είναι προφανές. Ξέρετε κάτι, υπήρχε η μικρομεσαία τάξη. Η μικρομεσαία τάξη έχει ελάττωση τεράστια του εισοδήματός της σε σχέση με το 2010. Αυτή η ελάττωση έγινε τα χρόνια 2010 με 2014, τέλος 2014, αρχές 2015, να βάλω και ένα μέρος των μηνών του 2015. Είχαμε 5.250 ευρώ μέσο εισόδημα μείωσης του εισοδήματος της μεσαίας τάξης τα χρόνια 2010 με 2014-2015. Αυτό το ποσό είναι πραγματικά ένα τεράστιο ποσό. Έπεσε ακόμα πιο βαθιά στα τάρταρα η μεσαία τάξη, παρόλο που αυξήθηκε το εισόδημα κατά 182 ευρώ περίπου από το 2015, μέσα 2015 με το 2018, ο κόσμος αυτός έχασε εισόδημα. Οι μικρομεσαίοι άνθρωποι με νοικοκυριό και σπίτι καλό και αυτοκίνητο και μια ζωή όμορφη βρέθηκαν να είναι φτωχοί και πιο φτωχοί και από τους εργαζόμενους που απασχολούσαν πολλές φορές. Δηλαδή βρέθηκαν στην ίδια μέρα, στην ίδια μοίρα με τους ανθρώπους που ήταν μισθωτοί σε αυτούς και σε χειρότερη μερικοί από αυτούς. Αυτό δεν αντέχεται και γι' αυτό το λόγο είχαμε και πολλές αυτοκτονίες εκείνη την περίοδο. Θα ήθελα να μας πείτε μια σειρά επιγραμματικά από κομβικές αλλαγές που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της κυβέρνησής του, επιγραμματικά και κυρίως στο κομμάτι το οποίο την ευθύνη την είχατε κι εσείς στο Υπουργείο και που το γνωρίζετε πιο καλά. Η σειρά των πραγμάτων είναι πολύ μεγάλη και δεν θα εξαντληθεί προφανώς. Να πω την ανασυγκρότηση των νοσοκομείων, την επαναχρηματοδότηση της υγείας, την αύξηση των κονδυλίων που πάνε για την υγεία και τα νοσοκομεία μπορούν πια να λειτουργούν επαρκώς. Είχαμε μόλις 140 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την κοινωνική ασφάλιση προς τα νοσοκομεία. Έχουμε φτάσει στα 700 εκατομμύρια ετησίως. Η διαφορά είναι τεράστια. Έχουμε την επανασφάλιση, ανασφάλιση των πολιτών, ανδρών και γυναικών και παιδιών που έχουν πρόσβαση. Που έχουν πια πρόσβαση στην υγεία και το καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτοί που ζήσανε από κίνδυνο θανάτου με αυτή την παροχή υγείας. Έχουμε σχολεία που ανοίγουν στην ώρα τους με βιβλία σε όλα τα παιδιά αντί για φωτοτυπίες και με τα σκάλους στη θέση τους στην πλειονότητα, του σχολείου. Έχουμε ολοκλήρωση των δημόσιων έργων, των νοτικών αρτηριών που κάθε φορά βγαίνανε μπουλντόζες για τα εγγένεια της έναρξης, κόβαν τις κορδέλες και ξανά αποσύρονταν οι μπουλντόζες στα συνεργεία και στα πάρκινγκ που κάθονταν. Έχουμε ολοκλήρωση των μέτρων της κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για να σταματήσει η κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με τη δημιουργία του 9 φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο επιμελήθηκα εγώ. Και αυτό είναι κάτι που θα διατηρώ πάντα στη ζωή μου ως ένα σημαντικό έργο το οποίο επιτελέστηκε και το οποίο βρίσκεται υπό απειλή σήμερα από την Δημοκρατία. Έχουμε μέσα από τη συγκρότηση του 9 φορέα κοινωνικής ασφάλισης την μεγάλη συσάχθεια που επιτύχαμε για τους οφειλέτες προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Έχω πει ότι με την ολοκλήρωση της ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και επιστημόνων, 8 δισεκατομμύρια από τα βάρη
αφαιρούνται. 8 δισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό. Μιλάμε για... Κανείς δεν το πίστευε ότι θα φέρουμε αυτό το μέτρο. Επιβαρύνσεις στόχους, αλλά και ο υπολογισμός της οφειλής στη βάση του κατώτατου ποσού πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές του ΕΦΚΑ. Αυτό είναι το κύριο θέμα πάνω στο οποίο πετύχαμε αυτή τη μείωση. Έφερε αυτή την τεράστια ελάφρυνση. Πολλές φορές και πάνω από 70% της σχετικής οφειλής. Είναι 850.000 άνθρωποι αυτοί που ωφελούνται από αυτό και περίπου 350.000 εργοδότες. Έχουμε 80.000 ανθρώπους που θα πάρουν σύνταξη. Θα πάρουν σύνταξη που δεν θα μπορούσαν να πάρουν ποτέ. Διότι ο τρόπος που καλούνται να πληρώσουν την οφειλή τους, με την παρακράτηση από τη σύνταξη που θα παίρνουν του ποσού της δόσης, θα έχουν περίπου 150 ευρώ κατά μέσον όρο εισφορά της δόσης, στις 120 δόσεις, και θα τους μένουν και 450 ευρώ να ζουν. Αυτοί που δεν θα είχαν τίποτα, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα που μπορώ να πω, χωρίς να εξαιρέσω και τα μέτρα της ορθολογικής εξωτερικής πολιτικής που χαράξαμε στη σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία, που ανοίγει δρόμος προς την βόρεια πλευρά της χώρας. Σταματάμε και θωρακίζουμε τη χώρα, σταματάμε κάθε απειλή από πάνω, από τα βόρεια της χώρας και θωρακίζουμε τη χώρα. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι εμείς είμαστε εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης στη Βόρεια Μακεδονία, με τη δυνατότητα διέλευσης των πολεμικών αεροπλάνων και του στρατού μας εντός της εδαφικής έκτασης της χώρας αυτής, αποκτήσαμε στα βόρεια σύνορα δίωδο προς την Ευρώπη για την προώθηση των προϊόντων των αγροτών μας από την Ελλάδα. Ανοίγει ένα ταχύτατο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα λιμάνια και όλη την Ελλάδα με τις κεντρικές αγορές της Ευρώπης, Γερμανία μέχρι και Αγγλία. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα καλό ορίζοντα και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που το επενδυτικός νόμος έχει διοχετεύσει με σωστό τρόπο και ισορροπημένο τρόπο στο σύνολο της παραγωγής. Ακόμα και το εμπόριο μπορεί να βοηθηθεί με προγράμματα ΕΣΠΑ, πράγμα που έχει πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Η αγροτική παραγωγή οργανώνεται και μπορεί να οργανωθεί με πολύ καλύτερο τρόπο και πιο αποδοτικό και ποιοτικό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ορίζοντες που δίνουν στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, ηγεμονικό ρόλο στα Βαλκάνια και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Ανοίξαμε τα ναυπηγεία που ήταν κλειστά. Τον όριο του Σύρου άνοιξε και σήμερα επισκευάζει πλοία από τον Διεθνή Εμπορικό Στόλο. Θα λύσουμε το πρόβλημα του Σκαναμαγκά και της Ελευσίνας που έχουν και αυτά προβλήματα με τους επενδυτές που είχαν επιλέξει τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν θα τα αναφέρω ξανά στη λειτουργία αυτού του ναυπηγείου που πληρώναμε συνεχώς ένα μεγάλο βάρος. Προχωράμε στον εξυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας. Συνδέουμε με το φωταέριο και το φυσικό αέριο όλη τη χώρα, το φυσικό αέριο. Γίνεται κόμβος ανάπτυξης για την Ευρώπη η Ελλάδα και γενικά έχουμε μια προοπτική ευημερίας. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος και μπορούμε εμείς να τη δημιουργήσουμε. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, μίλησε στο Sky και είπε αναφορικά με το θέμα της υπερφορολόγησης που πολλοί κόσμος και η Νέα Δημοκρατία το έχει ως σημαία και έχει μία αντιπαράθεση και λέει ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και φορολόγησε τα πάντα. Αυτό τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το 87% των φόρων στο σύνολο ήταν από πριν. Βεβαίως, έτσι είναι. Άρα αυτό το 13% που είναι συγκριτικά πολύ μικρό, γιατί έμεινε η εντύπωση στο μέσο κόσμο ότι ήταν μεγάλο? Και Δημητρίου, ο ελληνικός λαός δεν ήθελε ούτε μισό cents for πλέον. Το θέμα όμως είναι ότι οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές δεν επέτρεπαν πλήρη αποχώρηση από τις υποχρεώσεις τις δανειακές που είχαν. Και δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να συμβεί αυτό. Όμως η φορολογία δεν επιβάρυνε τα χαμηλά στρώματα και τα μεσαία στρώματα τόσο. Σε συγκριτικά με τους φόρους που καταβάλλονται στην Ευρώπη, αυτοί για τους οποίους μιλάμε, ουσιαστικά επιβάλλαν το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θα μου πείτε? Δεν είναι σε τέτοια έκταση
ώστε να σου δώσει ό,τι έλειπε από τις ανάγκες εξόφλησης του χρέους. Δεν είναι τόσο μεγάλο και δεν έχει και τόσα μεγάλα κέρδη. Και βεβαίως υπάρχει και η φοροδιαφυγή. Υπάρχει και η απολλαγή, η φοροαποφυγή, η πληρωμή του ΦΠΑ. Ένα σωρό προβλήματα τα οποία πραγματικά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Χρόνια προβλήματα. Χρόνια προβλήματα, δηλαδή, τα οποία όμως έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι όλες τις κυβερνήσεις να μιλάνε για αυτό το κομμάτι, ναι, που πρέπει να καταπολεμηθεί. Παρά τα αυτά, εμείς είχαμε εγκλωβιστεί σε μία πρώτη σχεδόν τριετία, σε πλήρη αδυναμία να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είχαμε συγκεκριμένες απαιτήσεις για να καλύψουμε τα πλεονάσματα τα οποία χρειάζονται για να εξυπηρετήσουν το χρέος της χώρας. Αυτά τα πλεονάσματα είναι πραγματικά ασφιχτικά. Να θυμίσουμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν δεσμευμένη για πλεονάσματα 4,5% για 3,5% που εμείς πετύχαμε να συμφωνήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που έλεγε λίγο πριν ότι θα το έκανε 2%, δηλώνει ότι τα πλεονάσματα θα τα διατηρήσει στο 3,5% και φέτος και τον επόμενο χρόνο και για τα 2 πρώτα χρόνια τουλάχιστον θα παραμείνει 3,5%. Επομένως, αυτό που λέει για φοροελαφρύνσεις δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί δεν γίνεται να κρατήσεις 3,5% πλεόνασμα και να κάνεις και φοροελαφρύνσεις του είδους που υποενήσεται ότι θα φέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, εμείς είμαστε σε μια φάση θετικών αποτελεσμάτων. Ήδη προεξοφλήσαμε τη μείωση των φόρων από το 22% στο 20% για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 25% σε βάση τετραετίας. Έχουμε διατηρήσει το φορολόγητο. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ΦΠΑ στο 12% ακόμα και για τα φάρμακα. Αυξάνει γενικά το ΦΠΑ που εμείς μειώσαμε σε όλα τα είδη πλατείας κατανάλωσης. Εκεί που είμαστε σε μια στιγμή που παίρναμε μέτρα ελάφρυνσης και φορολογικής ελάφρυνσης γενικά των πολιτών, τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστούν στην πορεία που έχει αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση και να μην αλλάξει αυτός ο δρόμος που έχουμε με επιτυχία διαβεί μέχρι τώρα. Το θέμα των εκλογών και της δικής σας υποψηφιότητας στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών αποτελεί και ένα στίχημα αναφορικά με το αν ο κόσμος με την εκλογή σας ή μη επικροτήσει ή όχι τη δική σας εμπλοκή, συμμετοχή στην κυβέρνηση, στο πρόγραμμα, στο κυβερνητικό έργο, στον τομέα της εργασίας, των εργασιακών, της κοινωνικής ασφάλισης. Θα μπορούσε να το πούμε αυτό. Είναι εύλογο αυτό που θέτεται ως ερώτημα και άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που εγώ αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα. Γιατί ήσασταν εξοκοινοβουλευτικός. Ήμουν εξοκοινοβουλευτικός και θεώρησα υποχρέωσή μου δημοκρατική ευθύνη να θέσω υποψηφιότητα στον πρώτο τομέα της Β' Αθηνών. Ένας μεγάλος τομέας με πολλές κατηγορίες πληθυσμού, όλα τα στρώματα, για να επιδοκιμάσουν ή να αποδοκιμάσουν την πολιτική που είχα στο Υπουργείο. Κατά αντίστοιχο τρόπο, είναι μια επιδοκιμασία της ίδιας της κυβέρνησης. Και εν τέλει, αυτό που κάνει το λογαριασμό είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ισχυριστεί, σαν να τον ακούω τώρα, ότι αν αποτύχει ο Πετρόπουλος, πες ότι δεν εκλέγουν. Και στην απίθανη περίπτωση που έρχεται ως διάδοχος στην διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης, θα πει ορίστε, το ασφαλιστικό καταδικάστηκε αυτό που υπήρχε. Ώρα γι' αυτό το δικό μου ασφαλιστικό, το οποίο όπως ξέρουμε και έχει δηλώσει, είναι ένα καταστροφικό σχέδιο για κατεδάφιση κάθε δικαιώματος του ασφαλιστικού, μείωση των συντάξεων από τον πρώτο χρόνο, μείωση των επικουρικών μέχρι εξαφάνιση των επικουρικών σε βάθος χρόνου, πάντως κατάργηση των διαδικασιών ρύθμισης οφειλών και εκπτώσεων, γιατί αυτές στηρίζονται στον ΕΦΚΑ. Και όταν λοιπόν διαλύσει το σύμπαν ο κ. Μητσοτάκης, θα επικαλείται τη δική μου αποδοκιμασία που θα έχω υποστεί στην κάλπη. Σωστά το θέτεται. Μπορεί και να τα ακούσουμε αυτό αν αποτύχω. Δεν νομίζω όμως ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι από δική μου διάθεση βαρέσκειας να λέω ότι
όλα αυτά που έκανα είναι καλά, μπορούσα να κάνω και άλλα και πολύ περισσότερα. Αλλά στον πυρήνα της πολιτικής επιλογής, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα αποτέλεσμα σημαντικό για τη χώρα, που αξίζει υπεράσπιση από τον ελληνικό λαό και έναντι κυρίως των σχεδίων κατάρρευσης του από τη Νέα Δημοκρατία, που στο βάθος φέρνει την ανασφάλεια. Ή την ιδιωτική ασφάλεια. Αυτό είναι ανασφάλεια. Γιατί, γιατί δεν είναι κοινωνικό κράτος. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι πολύ πρακτικό. Η ING, η Αμερικάνικη Εταιρεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, που είχε τα πακέτα όλα της ασφάλισης στις ΗΠΑ, κατέρευσε. Είχε μία μετοχή στα 77 δολάρια και έπεσε μέσα σε λίγες μέρες κάτω από το δολάριο. Και επιδοτήθηκε για να διασωθεί. Και από εκεί ξεκίνησε η κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος και της ισορροπίας του. Επιδοτήθηκε από το κρατικό δημόσιο το αμερικάνικο, το οποίο μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με κανόνες που η Ελλάδα έχει σε σχέση με το ευρώ. Είμαστε στη ζώνη του Euro, δεν μπορεί η Ελλάδα να επιδοτήσει πολιτικές, και το μνημόνιο είναι αυτό ακριβώς. Τα μνημόνια που υπήρξαν είναι γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει δικές πολιτικές, δεν μπορούσε να κόψει νόμισμα ή να χαράξει δική της πολιτική. Βγαίνει εκτός συστήματος Euro εν μέρη, και το μνημόνιο είναι αυτό που ορίζει πια τη μοίρα σου. Είπατε απίθανη περίπτωση, στην απίθανη περίπτωση που διαδεχθεί τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα συστρατεύεστε με τον Αλέξη Τσίπρα στο κομμάτι ότι θεωρείτε ότι γυρίζει, ότι... Ναι, το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπειρία που ότι ο λαός γύρισε την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ όταν ήταν μαζί τους. Γύρισε την πλάτη. Και θέλει να υποστηρίξει τον άγνωστο στα δημοσκοπικά επίπεδα και στην κάλπη ΣΥΡΙΖΑ. Τον στήριξε και τον έκανε μεγάλη δύναμη. Αφού γυρίζει, ξαναγυρίζει. Σημασία έχει εμείς που έχουμε την κεντρική ευθύνη των πολιτικών επιλογών να σταθούμε δίπλα στον ελληνικό λαό, σε κάθε πολίτη, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να δώσουμε σιγουριά, γιατί είναι πραγματικά έξω από κάθε λογική να επιστρέψει ο κόσμος εκεί από όπου προέκυψε η μεγάλη καταστροφή. Είπε η κυρία Γεννηματά προχθές ότι καιρός να επανέλθει η λογική. Υποθέτω ότι δεν θεωρεί ότι εκείνη θα πάρει την κυβέρνηση. Θα μπορούσε να κάσω ότι λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει με εμπειρία και λογική σειρά τη διακυβέρνηση της χώρας. Φοβάμαι όμως ότι εννοεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η λογική που θα έρθει ξανά, με ό,τι σηματοδοτεί αυτή η επάνωδος μιας πολιτικής η οποία κατέστρεψε τη χώρα. Αυτό δεν είναι ευχή για την Ελλάδα, είναι κατάρα για την Ελλάδα, και δεν νομίζω ότι αυτή η κατάρα τελικά θα ενσκύψει στην πλάτη όρων. Δεν νομίζω. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Είναι ανορθολογικό. Ένας ζώος με τέτοια εμπειρία να τρώει πάνω από τα σκουπίδια, να μην έχει περίθαψη, να μην έχει θέρμανση. Να ξεχνάμε τώρα ότι οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας ήταν σβηστές από μία ώρα και μετά, 11 ώρα το βράδυ, περίπου κλείναν. Κηφισίας, Συγκρού, Πατησίων. Ερήμωσε η πόλη. Ερήμωσε η πόλη από τους μεγάλους δρόμους που ήταν γεμάτοι εμπορικά καταστήματα και κίνηση των ανθρώπων που κυκλοφορούσαν. Η Πατησίων, η Ακαδημία, η Σταδίου, η Σόλωνος. Αυτά συνέβησαν τότε. Ποιος μπορεί σήμερα στα σοβαρά να ελπίζει στην επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας με τις πολιτικές που διακηρύσσει ποιες είναι. Και να πω και κάτι. Στο πρόγραμμα που μοίρασε η Νέα Δημοκρατία ως ένθετο σε όλες τις εφημερίδες, λείπει οποιαδήποτε αναφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θέλει. Δεν κάνει κουβέντα. Τυχαίο, εννοείται ότι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο. Δεν λέει τίποτα. Δεν είναι τυχαίο. Λέει για διάφορα πράγματα, αλλά όχι για την κοινωνική ασφάλιση. Δεν το φυλάει για έκπληξη. Απλώς δεν μπορεί να ομολογήσει αυτό που θέλει να κάνει. Και από την άλλη μεριά, σας διαβεβαιώ ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να φέρει στρατιές ιδιωτικών συμφερόντων στο προσκήνιο. Να αφαιρέσει κάθε χαρακτήρα δημόσιο σε βασικά αγαθά, ακόμα και η αστυνομία που είπε θα προσλάβει 1.500 αστυνομικούς. Υποθέτω, επειδή δεν είναι λογικό να πρέπει να πουλήσει 7.500
για να πάρει 1.500, γιατί το 1 προς 5 είναι από 7.500, παίρνω 1.500. Πολύ φοβάμαι ότι εννοεί να προσλάβει 1.500 ιδιωτικούς αστυνομικούς. Θα ανοίξει την ιδιωτική αστυνομία. Όχι, το πιστεύω πραγματικά, γιατί το άλλο είναι παράλογο. Τώρα, άμα είναι τόσο παρανοϊκό το σχέδιο του μυαλού του, ότι θα βγει μέχρι 7.5 να πάρει 1.500 για να ενισχύσει τις δυνάμεις της αστυνομίας με 6.000 λιγότερους, γιατί έτσι βγαίνει το πράγμα, δεν στέκει λογικά. Άρα, μάλλον μιλάει για ιδιωτική αστυνομία. Αν το δούμε και αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να σκεφτούμε και στη συνέχεια τον μεγάλο αδελφό, όπου έχει ειδική του ιδιωτική αστυνομία και καθυπόταξη των πάντων. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι τόσο απίθανη. Εντάξει, είναι λίγο τρομοκρατική όπως ναι, αλλά ακούγεται. Δεν μπορεί λογικά αλλιώς να αποδώσεις με όρους λογικής τέτοιου είδους σενάρια που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν στέκει. Λέει, θα πάρω 1.500 να ενισχύσω την αστυνόμευση. Δεν στέκει. Θα γίνει 6.000 αυτοί που θα μείνουν. Θα φύγουν. Ένα τελευταίο μήνυμα στους ανθρώπους που μας βλέπουν και που την Κυριακή, μέχρι την Κυριακή μπορεί να είναι αναποφάσιστη. Η εμπειρία του παρελθόντος είναι η σοφία του μέλλοντος. Δεν γίνεται. Εγώ το γιο μου τον έβαζα να δει πως καίει η εστία κεραμική για να μην καεί. Για να παίρνει το χέρι. Να πλησιάσει, να δει ότι καίει και δεν κάει και ποτέ. Όταν καήκαμε και παρατάφτα ξεκινάμε ξανά σε αυτή την κατάσταση που δημιούργησε τέτοια προβλήματα, δεν έχει καμία λογική. Γι' αυτό λέω, είναι η σοφία του μέλλοντος, η εμπειρία του παρόντος και του πολύ κοντινού παρελθόντος. Να σκεφτούμε λογικά με την εμπειρία που έχουμε και να μην επιτρέψουμε τη δημιουργία νέων προβλημάτων στη χώρα. Ευχαριστώ, μεγάλη επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.